Συγχαρητήρια καταρχάς. Ο coach είπε ότι μετά το πρώτο match πίστευε ότι η ομάδα σας θα το έκανε αυτό απόψε. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια πεποίθηση και το λέω γιατί και το δικό σου γκολ νομίζω που είχε βάλει στο πρώτο παιχνίδι έδωσε την αυτοπεποίθηση, την όθηση στον ΠΑΟΚ να πιστέψει ότι ναι, μπορεί να το κερδίσει ξανά. Εντάξει, εννοείται ότι όλη η ομάδα έχει την αυτοπεποίθηση. Από το πρώτο παιχνίδι, ασχέτως αν μπήκε το γκολ στο τέλος του παιχνιδιού, γιατί είχαμε και καλό πρόσωπο στο πρώτο παιχνίδι. Όπως και σήμερα είχαμε το ίδιο πρόσωπο, ήμασταν πολύ οργανωμένοι, πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Εννοείται ότι ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε, ασχέτως ότι είχαμε περάσει, για να πάρουμε την πρώτη θέση και να προχωρήσουμε κατευθείαν στους 16. Δουλέψαμε ομαδικά. Είχαμε και το 10ο παίχτη τον κόσμο μας, που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Είχαμε μεγάλη υποστήριξη και σου ευχαριστούμε πολύ. Οπότε όλα πήγαν όπως έπρεπε και δουλέψαμε πολύ ομαδικά. Πώς το έζησες εντός παιχνιδιού, υπήρχαν διαστήματα που πραγματικά παίξατε, διεκδικήσατε τη νίκη και την πήρατε, υπήρχαν δύσκολα διαστήματα όπου σταθήκατε όρθιοι τελικά. Πώς το έζησες εσύ από μέσα? Εντάξει, σίγουρα ξέραμε ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτς και πολύ δύσκολο. Στην έδρα του αντιπάλου, πολύ ωραίο γήπεδο, πολύ ωραία έδρα. Το σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Υπήρχαν διαστήματα που είχαμε την μπάλα, άλλα που δεν την είχαμε, αλλά ήμασταν πιστοί, ήμασταν όλοι μαζί και το πιο σημαντικό είναι ότι παλέψαμε. Κώστα, γυρνώντας το χρόνο πίσω, ξεκινώντας από το καλοκαίρι τα παιχνίδια με την Beitar, πίστευες ότι ο ΠΑΟΚ τέλη Νοεμβρίου θα είναι αίτητος, δεν έχει χάσει παιχνίδι και στους 16 της Ευρώπης του Europa Conference? Εντάξει, εκείνη τη στιγμή βλέπαμε τα μάτς που είχαμε και βλέπαμε πώς θα βελτιωθούμε για να φτάσουμε στην κατάσταση που είμαστε τώρα, που θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Δεν θα πω ότι το περίμενα γιατί δεν το σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν εκείνα τα μάτς όπως και όλη η ομάδα και το πώς θα πάμε βήμα μπροστά. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε. Μιας που ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος Ευρωπαίος και πρώτος, θα θέλαμε να μας δώσει λίγο κλίμα από τα αποθητήρια, τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα. Και επειδή προηγουμένως ο προπονητής σας είπε ότι η βραδιά ανήκει στους παίκτες μου, τι ήταν αυτό το οποίο σας είπε, αν πρόλαβε να σας πει κάτι μετά το τέλος του παιχνιδιού? Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι όλοι. Είναι πολύ σημαντικό να τελειώνουμε πρώτοι στον όμιλο και να γνωρίζουμε κατευθείαν στους 16 Conference League. Και είχαμε και ένα δύσκολο αντίπαλο να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια του group. Δεν μπορούσαμε να μας πει κάτι, μόνο συγχαρητήρια μας έδωσε και μετά επικράτησε ένα γιορτινό κλίμα που ήταν πολύ ωραίο. Πώς προσβιώνεσαι από αυτήν την ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα ελληνικού προαθήματος που είναι αντίπαλο στην Αμία, που δεν τουλες και τουριστικό προορισμό? Ναι. Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό, να είμαστε χαρούμενοι και να κρατήσουμε την ίδια θέληση που είχαμε στον αγωνιστικό χώρο και την ίδια ομαδικότητα για να το βγάλουμε και με τη Λαμία, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι διαφορετική οργάνωση για το ελληνικό πρωτάθλημα που και εκεί διεκδικούμε και είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Θα το χαρούμε όσο μπορούμε και από αύριο επιστρέφουμε στη δουλειά και ετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα. Κωνσταντίνε, στην καλύτερη ενδεκάδα της Super League, στην πρώτη σου επαγγελματική σεζόν. Σημείο αναφοράς της άμυνας του ΠΑΟΚ στη δεύτερη σεζόν, όχι κι άσχημα, έτσι, για τις δύο πρώτες χρονιές σου. Εντάξει, εννοείται για να βρίσκομαι εκεί, λειτουργεί όλη η ομάδα, οπότε δεν είμαι μόνος μου. Έχω συμπαίκτες που με υποστηρίζουν, όπως και εγώ αυτούς. Αυτό είναι το ομαδικό κλίμα. Οποιοςδήποτε να ήταν στη θέση που θα ήμουν χαρούμενος. Πέρυσι, στην πρώτη μου σεζόν, βρέθηκα να είμαι στην καλύτερη δεκάδα. Πολύ χαρούμενος, ευλογημένος. Με πολύ στήριξη από τους γονείς μου και αυτούς που είναι κοντά τους ανθρώπους μου. Και συνεχίζω φέτος, στη δεύτερη χρονιά με το ΠΑΟΚ, το ίδιο χαρούμενος και ακόμα καλύτερος. Κωστά, όσο περνάει ο καιρός, δεν είναι μόνο ότι παίρνει αποτέλεσμα το ΠΑΟΚ, κάνει και εξαιρετικές εμφανίσεις. Δηλαδή, συνδυάζει καλό ποδόσφαιρο με το πέρασμα τα Καραϊσκάκη απόψε. Αυτό δείχνει ότι έχει ακόμη πολύ ψηλά το ταβάνι αυτή η ομάδα, πολύ παραπάνω. Εννοείται. Πάντα, ναι, μέσα στεκόμαστε μια καλή εμφάνιση, αλλά προσπαθούμε να βελτιώνουμε και τα μικρά λάθη. Σίγουρα θα γίνουν σε έναν αγώνα για να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Δεν θεωρώ ότι καμία ομάδα έχει ταβάνι, οπότε συνεχίζουμε έτσι δυναμικά και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.